Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έχουμε ένα πρωτόκολλο. Πάμε μαζί μέσα. Περιένδυσου τιμωμένου με την Τίβενο του Πανεπιστημίου από τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Πειραιός, καθηγητή κύριο Μιχαήλ Σφακιανάκη, και τον Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, καθηγητή κύριο Αθανάσιο Πλατιά και επίδεστο Μευρανών. Παρακαλείται ο τιμόμενος, η αυτού εξοχότητα, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριος Νίκος Χριστοδουλίδης, να προσέλθει για την περιένδυση. Κύριε Πρίτανη, σηκώνεστε. Η επίδοση συμβολικού δώρου του Πανεπιστημίου Πειραιός Αρχαία Τριήρης στην αυτού εξοχότητα το πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Πειραιός, καθηγητή κύριο Μιχαήλ Σφακιανάκη.
ομιλία της αυτού εξοχότητας Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κυρίου Νίκου Χριστοδουλίδη. Σεβασμιότατε, κυρίες και κύριοι Υπουργοί, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρίτανη, κύριε Πρόεδρε του Τμήματος, επιτρέψτε μου καταρχάς να εκφράσω θερμά, να ευχαριστήσω θερμά τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Πειραιός, τον καθηγητή Μιχάλη Σφακιανάκη, τον Πρόεδρο του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, τον καθηγητή Αριστοτέλη Τσαμπίρη, καθώς και όλα τα μέλη του Πανεπιστημίου Πειραιός για την εξόχως τιμητική διάκριση απονομής του τίτλου του επίτιμου διδάκτορα του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιός. Είναι με αισθήματα ιδιαίτερης τιμής και βαθύτατης εκτίμησης που αποδέχομαι τη διάκριση, την οποία αντιλαμβάνομαι ως τιμή στον θεσμό του ανώτατου πολιτικού αξιωματούχου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Προέδρου της. Μέσω τούτου η διάκριση εκλαμβάνεται και ως αγάπη και σεβασμός στον ίδιο τον κυπριακό λαό. Είμαι επίσης βαθύτατα συγκινημένος, γιατί η τιμή προέρχεται από το Πανεπιστήμιο Πειραιός. Ένα ίδρυμα που για 85 τόσα χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας και προσφορά στο εκπαιδευτικό γίγνεσθε της Ελλάδας, υπηρετεί με βλάβια και στο ακέραιο τον σκοπό της ιδρύσεώς του. Την προαγωγή των γραμμάτων και των επιστημών σε μια χώρα που αποτέλεσε ιστορικά γενέτειρα και αφετερία της ελεύθερης σκέψης, της έρευνας, της παιδείας, της δημοκρατίας, της εξέλιξης. Μόνο μέσα από την προαγωγή της έρευνας, της εκπαίδευσης, της καλλιέργειας της κριτικής σκέψης, συμβάλλουμε καθοριστικά στην ενίσχυση και απελευθέρωση των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού μιας κοινωνίας και ιδιαίτερα της νέας γενιάς, στην οποία όλοι επενδύουμε, και γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι το Πανεπιστήμιο Πειραιός επιτελεί σημαντικότατο ρόλο σε αυτό το ζωτικό πεδίο. Θα ήταν παράληψή μου να μην αναφερθώ και στους ιδιαίτερους δεσμούς της Κύπρου με το Πανεπιστήμιο Πειραιός, το οποίο, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, βρίσκεται σε μια οδό που φέρει το όνομα δύο ηρώων που έγραψαν με ανεξίτηλα γράμματα το όνομά τους στο Πάνθεο της κυπριακής ιστορίας, τον Μιχαήλ Καραολή και τον Ανδρέα Δημητρίου, τους δύο πρώτους απαχωνιστέντες του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-1959 για αποτείναξη του Βρετανικού ζυγού και ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Την ίδια στιγμή το Πανεπιστήμιο Πειραιός τίμησε στο παρελθόν και συνεχίζει να τιμά σήμερα εξέχοντα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας που είναι κυπριακής καταγωγής. Επιπλέον, η κυπριακή κοινωνία έχει ευεργετηθεί και θα πρέπει να το επισημάνουμε από το Πανεπιστήμιο Πειραιός, αφού κάθε χρόνο εντάσσεται και αποφυτά από αυτό ένας μεγάλος αριθμός Κυπρίων φοιτητών, οι οποίοι επιστρέφοντας στην Κύπρο εμπλουτίζουν με τις γνώσεις και την παιδεία τους και συμβάλλουν στην ευημερία και το μέλλον της χώρας μας. Χαιρετίζω επίσης το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο Πειραιός διατηρεί άριστη συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα της Κύπρου, κάτι το οποίο είμαι σίγουρος θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο. Κυρίες και κύριοι, από την ίδρυσή του το 1938, τότε ως Σχολείο Βιομηχανικών Σπουδών, μέχρι την εξέλιξη του σήμερα σε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο και καταξιωμένο ίδρυμα, το οποίο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων και σπουδών, το Πανεπιστήμιο Πειραιός αποδεικνύει στην πράξη την ικανότητά του να εξελίσσεται και να προσαρμόζεται, αφού γκραζόμενο και αντιλαμβανόμενο σωστά όχι μόνο τις ανάγκες
της τοπικής κοινωνίας, αλλά και τις εξελίξεις σε περιφερειακό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Μια ικανότητα η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική στην σημερινή εποχή, όχι μόνο για τα κράτη, αλλά και για κάθε ακαδημαϊκό ίδρυμα που στοχεύει στην αριστεία. Ανταποκρινόμενο λοιπόν σε μια ανάγκη της εποχής, μετά από σωστή ανάγνωση των ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων, καθώς και της αλληλεξάρτησης που έβγαινε πλέον με σαφήνεια στην επιφάνεια, μεταξύ της οικονομίας, της γεωστρατηγικής, της κοινωνίας και της πολιτείας που επέφερε η παγκοσμιοποίηση, το Πανεπιστήμιο σας αποφάσισε το 2000 την ίδρυση του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Τα δεδομένα, όπως είχαν διαμορφωθεί μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, κυρίως η παγκοσμιοποίηση και η επιδίωξη από μη κρατικούς δρόντες ενός πιο πρωταγωνιστικού ρόλου σε διεθνές επίπεδο, στις παγκόσμιες εξελίξεις, κατέστησαν προφανή αναγκαιότητα την κατανόηση και ανάλυση σε ακαδημαϊκό επίπεδο του τι συμβαίνει γύρω μας, στην περιφέρειά μας, αλλά και διεθνώς. Υπήρξε ανάγκη και ορθώς επισημάνθηκε και αντιμετωπίστηκε να ξεφύγουμε από μονοδιάστατες προσεγγίσεις και να συμβάλλουμε στη σωστή ερμηνεία του νέου, περιφερειακού, ευρωπαϊκού και διεθνούς γίγνεσθε και των πρωταγωνιστών του, μένοντας με αυτόν τον τρόπο και εμείς ουσιαστικοί και επίκαιροι. Σε αυτή τη νέα εποχή, τη νέα χιλιετηρίδα, όπου η αλληλεπίδραση των κρατών, ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία η Ελλάδα ήταν ήδη μέλος, ενώ η Κύπρος προσέβλεπε στην ένταξη, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα έπρεπε να εξελιχθούν, προσφέροντας στους νέους περισσότερες δυνατότητες, ώστε να μπορέσουν να γίνουν μέτοχοι και κοινωνοί μιας κοινότητας πιο σύγχρονης μάθησης, διεξοδικής και επιστημονικής ανάλυσης των εξελίξεων στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και διεθνώς, ώστε να μπορέσουν ως νέοι επιστήμονες αλλά και επαγγελματίες να συνεισφέρουν στην πρόοδο της χώρας τους, που για να σημειωθεί θα έπρεπε αυτή να παραμείνει σύγχρονη, επίκαιρη, σχετική στην πρόοδο που σημείωναν οι άλλοι κρατικοί δρόντες και διεθνείς οργανισμοί. «Τα πάντα ρή», είπε ο Ηράκλητος κάπου τον 5ο π.Χ. αιώνα. «Μηδέποτε το κατ' αυτόν μένει. Όλα είναι ρευστά και τίποτα δεν μένει το ίδιο». Αυτό που εξέφρασε ο φιλόσοφος ήταν ότι η διαρκής κίνηση και η μεταβολή αποτελεί το θεμελιώδες χαρακτηριστικό της πραγματικότητας. Επομένως, εμείς που επιδιώκουμε την πρόοδο, θα πρέπει να είμαστε πρωτίστως καλοί αναγνώστες των εξελίξεων, γνώστες και ευέλικτοι, ώστε τα νέα δεδομένα να τα μετατρέπουμε σε νέες ευκαιρίες γνώσης, απόκτησης, βελτίωσης. Αυτό προσέφερε το Πανεπιστήμιο Πειραιώς με την δημιουργία του τμήματος το 2000, ανοίγοντας ένα καινούριο πρόσθετο παράθυρο ελεύθερης ακαδημαϊκής γνώσης σε φοιτητές, μελετητές, πολιτικούς που είτε αρέσκονται, είτε οφείλουν να εμπλουτίζουν τις γνώσεις και την κατάρτισή τους συνεχώς περί των ευρωπαϊκών και διεθνών θεμάτων. Γι' αυτό αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλους όσοι είχαν την έμπνευση και εργάστηκαν για αυτό το τμήμα. Όπως ενδεχομένως να γνωρίζετε, είχα προσωπικά την ευλογία να αφιερώσω ένα σύντομο, εξαιρετικά ωφέλιμο κομμάτι της ζωής μου στον ακαδημαϊκό χώρο, έχοντας την τιμή να υπηρετήσω ως ειδικός επιστήμονας και λέκτορας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είχα την τιμή να δημιουργήσω συναδελφικές και φιλικές σχέσεις με πολλούς Έλληνες ακαδημαϊκούς και να λάβω μέρος σε συνέδρια και ακαδημαϊκές συνευρέσεις. Εκτιμώ βαθύτατα και θεωρώ απολύτως απαραίτητο να επενδύουν οι ηγέτες στο ρόλο της ακαδημαϊκής κοινότητας και είναι κάτι που θα υπηρετήσω πιστά
κατά τη διάρκεια της θητείας μου, έχοντας την ίδια ή παρόμοια ακαδημαϊκή αφετηρία με πολλούς από τους παρευρισκόμενους σήμερα εδώ, διαπίστωσα στην πορεία του χρόνου και εφόσον επήλθε η απαιτούμενη ωριμότητα, που μόνο ο σοφός χρόνος και η δουλειά και η εμπειρία επιφέρουν στον άνθρωπο, ότι το πάντρεμα της φιλοσοφίας και της πρακτικής, των σπουδών, της ακαδημαϊκής μελέτης και της πρακτικής εξάσκησης σε παρεμφερή επαγγέλματα ή ιδιότητες και αξιώματα, μπορεί, ναι, να είναι άκρος εποφελές για το κοινωνικό σύνολο και την πολιτεία. Θεωρώ ότι αυτό δεν θα μπορούσε να υποθεί καλύτερα από τον τρόπο που τόσο χαρακτηριστικά το κατέγραψε ο φίλος μου ακαδημαϊκός και πολιτικός Άγγελος Συρίγος, όταν προλόγησε ένα από τα βιβλία μου, επισημένοντας «Κατά τον Πλάτωνα, η ιδανική πολιτεία είναι εκείνη όπου ή θα κυβερνήσουν τις πολιτείες οι φιλόσοφοι ή οι βασιλείς. Θα ασχοληθούν με τη φιλοσοφία γνήσια και άξια, ώστε να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο η πολιτική δύναμη και η φιλοσοφία». Ο δε Πλάτωνας διαπιστώνει από την αρχαιότητα το ωφέλιμο της σύμπραξης πνεύματος, επιστήμης, μελέτης, βαθιάς γνώσης επί ενός αντικειμένου με την πολιτική δύναμη, την άσκηση εξουσίας για το δημόσιο καλό. Γι' αυτό πιστεύω και επενδύω στη συνεργασία της ακαδημαϊκής κοινότητας με τους συμμετέχοντες στα κοινά και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που διαμορφώνουν και επηρεάζουν τη ζωή του συνόλου, αναγνωρίζοντας ότι η αλληλεπίδραση των δύο φαινομενικά διαφορετικών και απόμακρων κόσμων είναι πάντοτε όχι μόνο αμοιβαία επωφελής, αλλά κυρίως προσφέρουσα το άριστο και το αγαθόν για την κοινωνία. Όσοι επίστανται ενός θέματος, εσείς, οι ειδικοί, οι επιστήμονες, μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά, επικοδομητικά με τη βαθιά μελέτη, την ανάλυση, την κριτική τους, στις αποφάσεις των αξιωματούχων της πολιτικής, συνεπικουρώντας τη δύσκολη και επίπονη συχνά δουλειά των συμμετοχόντων στη λήψη πολιτιακών αποφάσεων. Επιπλέον, η ενθάρρυνση μέσω προγραμμάτων σπουδών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, τη διοργάνωση συνεδρίων και επιμορφωτικών δράσεων, συμμετοχής όχι μόνο φοιτητών, αλλά και επαγγελματιών, δημοσίων λειτουργών και αξιωματούχων από ακαδημαϊκά ιδρύματα όπως το δικό σας, αλλά και η ενασχόληση με την πρακτική της διπλωματίας ή την πολιτική περισσότερων ακαδημαϊκών, θα συμβάλλουν ώστε αυτό που ο Πλάτωνας θεωρεί ιδανικό και ο Συρίγος βλέπει τόσο κολακευτικά, καταρχήν στο πρόσωπό μου, λόγω της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής μου πορείας, να συμβαίνει πιο συχνά. Να συμπίπτει δηλαδή στο ίδιο πρόσωπο δύναμη στη πολιτική και φιλοσοφία, προς όφελος της ιδανικής, δημοκρατικής σήμερα πολιτείας. Κυρίες και κύριοι, είναι κοινώς αποδεκτό ότι βρισκόμαστε σε ένα μετέχμιο πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό. Διάγουμε μια ιδιάζουσα περίοδο σε διεθνές επίπεδο εντός ενός παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος με πολλούς και διαφορετικούς δρόντες και πρωταγωνιστές πέραν των κρατικών οντοτήτων. Τα τελευταία χρόνια βρισκόμαστε αντιμέτωποι με πολλές και διαφορετικής φύσεως προκλήσεις. Οικονομική κρίση, επισιτιστική κρίση, πόλεμοι, εμφύλες διαμάχες, τρομοκρατία, ανησυχητικές επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή, ασύμμετρες απειλές, φονταμενταλιστικές, θρησκευτικές και άλλες συγκρούσεις, προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές, αύξηση της ξενοφοβίας και τόσα άλλα. Προκλήσεις που διαπερνούν τα σύνορα και δεν γνωρίζουν εθνότητες και κρατικές οντότητες. Η διαμόρφωση του διεθνούς περιβάλλοντος σήμερα αναδεικνύει τις παραδοσιακές έννοιες και τη σημασία τους στις διεθνείς σχέσεις, όπως της γεωστρατηγικής, της οικονομίας,
και της γεωγραφίας. Οι προκλήσεις απαιτούν αξιόπιστα κράτη, ικανούς δρόντες και πρόσθετη αξία, ασχέτως μεγέθους και πραγματικής ισχύς, απαιτούν ευελιξία, δυνατές συμμαχίες, άξονες και συνέργειες. Η παράνομη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και η συνεχιζόμενη κατοχή, η δεύτερη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, εφόσον προηγήθηκε η τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974, ήρθε να προσθέσει στις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού. Και απειλούν, ναι, αυτές οι επιπτώσεις σήμερα, άμεσα θα έλεγα, την ασφάλεια και την σταθερότητα της ευρωπαϊκής επικράτειας. Και ενώ κάποιος θα ανέμενε ότι οι πολλές προκλήσεις που προανέφερα θα οδηγούσαν σε ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη, παρατηρείται από κάποιο αριθμό κρατών τουλάχιστον μια τάση ροπής προς μια προσέγγιση πολιτικής εσωστρέφειας, σύμφωνα με την οποία η αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων δύναται να είναι πιο αποτελεσματική με την ενεργοποίηση αντανακλαστικών αυτοπροστασίας, τα οποία κατ' επέκταση οδηγούν σε μονομερή μέτρα και πολιτικές απομονωτισμού. Ταυτόχρονα, οι συμβατικοί και σε μεγάλο βαθμό διαχρονικοί κανόνες λειτουργίας του διεθνούς συστήματος αμφισβητούνται, με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε σε ένα ακόμη πιο απρόβλεπτο και ρευστό διεθνές σκηνικό που χαρακτηρίζεται από αναθεωρητισμό, δημιουργία κενών ασφαλείας και υιοθέτηση πολιτικών υπερπροστατευτισμού. Έχω ωστόσο, κυρίες και κύριοι, την έντονη πεποίθηση ότι αυτές οι προσεγγίσεις δεν λύνουν τα προβλήματα, αφού ακόμα και αν υπάρχουν ωφέλη και επιτυχίες, αυτά μόνο βραχυπρόθεσμα μπορούν να εξασφαλίσουν περιστασιακές ελαφρύνσεις. Εκτίμησή μου είναι ότι αυτές οι προσεγγίσεις αδυνατούν να προσφέρουν συνολικές, περιεκτικές, βιώσιμες, ανθεκτικές και μακροπρόθεσμες λύσεις στις σημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Όντας λάτρης της ιστορίας που επίστανται των θεμάτων κυρίως των πολιτικών επιστημών και των διεθνών σχέσεων, εφόσον εκεί εντρίφησα ακαδημαϊκά, με προσωπική πρακτική για χρόνια στη διπλωματία αλλά και στην επικοινωνία που αποτελεί σήμερα όχι μόνο εργαλείο αλλά και μέρος της ίδιας της πολιτικής και των αποτελεσμάτων που φέρει, έμαθα, αναζητώντας λύσεις στα σύγχρονα πολιτικά ζητήματα, να ανατρέχω στην ιστορία από όπου πάντα αντλώ χρήσιμα διδάγματα. Και αυτό σχεδόν πάντα μου επιβεβαιώνει ότι στην προσπάθεια αντιμετώπισης προκλήσεων και εξεύρεσης λύσεων, σπουδαίο εργαλείο αποτελεί η επιδίωξη περισσότερης συνεργασίας, ουσιαστικού διαλόγου, συλλογικών δράσεων και εξωστρέφειας. Κυρίες και κύριοι, δράτω με τη σημερινή μου παρουσία στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς για να μοιραστώ μαζί σας την δική μου θεώρηση για τον τρόπο με τον οποίο η Κύπρος, ένα κατεχόμενο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με συγκεκριμένη γεωγραφία, ιστορία, συγκεκριμένους παράγοντες ισχύος, θα μπορούσε καλύτερα να δράσει στο υφιστάμενο διεθνές σύστημα μέσα από μια σύγχρονη, ευέλικτη, εξωστρεφή εξωτερική πολιτική και ενδυναμώνοντας, ενισχύοντας η ίδια την κρατική της ισχύ και υπόσταση στο ανατολικότερο άκρο της Μεσογείου. Στα 63 χρόνια που έχουν παρέλθει από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, η εξωτερική πολιτική της χώρας, και εδώ επικαλούμε και την εμπειρία μου ως διπλωμάτης αρχικά και εν συνεχεία ως Υπουργός Εξωτερικών, έχει εξελιχθεί σημαντικά μέσα από μια διαδικασία που θα μπορούσαμε να περιγράψουμε ως μια μετάβαση από την εσωστρέφεια στην εξωστρέφεια. Σε αυτή την εξελιχτική διαδικασία, δύο ήταν κατά την άποψή μου τα ιστορικά γεγονότα που είχαν την καταλυτικότερη επίδραση
καθορίζοντας σε μεγάλο βαθμό την εξωτερική πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η τουρκική εισβολή του 1974 και η ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004. Τα γεγονότα της τουρκικής εισβολής του 1974 και οι τραγικές συνέπειες τους, οι οποίες ναι, εξακολουθούν μέχρι σήμερα να υφίστανται, διαμόρφωσαν στην ουσία την εξωτερική πολιτική της Κύπρου, τη δεύτερη μόλις δεκαετία της ανεξάρτητης ζωής της. Αυτό ήταν κάτι αναμενόμενο, αν αναλογιστούμε το μέγεθος των συνεπειών της τουρκικής εισβολής, με πέραν του 37% του εδάφους της χώρας να τίθεται και να εξακολουθεί να βρίσκεται υπό στρατιωτική κατοχή, πέραν των 200.000 εκτοπισμένων δια της βίας από τη γη και τις περιουσίες τους, αλλά και την ενορχιστρωμένη προσπάθεια της Τουρκίας να διαβρώσει τον δημογραφικό, πολιτισμικό και θρησκευτικό χαρακτήρα των κατεχόμενων περιοχών, αλλά και να αμφισβητήσει σε διεθνές επίπεδο ακόμη και την ίδια την ύπαρξη και την υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ένα νησί μικρότερο των 10.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων δεν είχε άλλη επιλογή μετά την ομοίη επιβολή ισχύως από τον εισβολέα παρά να διαχειριστεί ένα εθνικό πρόβλημα με διαστάσεις δυσανάλογες του μεγέθους, των διαθέσιμων μέσων και των δυνατοτήτων του, στην ουσία χωρίς εξωγενή βοήθεια, πέραν της βοήθειας της Ελλάδος. Ως εκ τούτου, η εξωτερική πολιτική της Κύπρου από το 1974 και εντεύθεν, με τους λιγοστούς πόρους, ήταν σχεδόν αποκλειστικά επικεντρωμένη στην αντιμετώπιση των τραγικών συνεπειών του 1974, την προάσπιση και διατήρηση της κρατικής της υπόστασης διεθνώς, μαζί ναι, με την επιδίωξη του στόχου του τερματισμού της κατοχής και της επανένωσης της πατρίδας μας. Η αναζήτηση συνολικής λύσης στο Κυπριακό αποτέλεσε συνεπώς την μοναδική σχεδόν προτεραιότητα της εξωτερικής μας πολιτικής για πάρα πολλά χρόνια. Ήταν άλλωστε η επιδίωξη αυτού του στόχου που οδήγησε και στην αίτηση ένταξη στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα το καλοκαίρι του 1990, με ενθάρρυνση που ξεκίνησε από την Ελλάδα, η οποία 14 χρόνια μετά οδηγήθηκε στην πλήρη ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ήταν αυτή η ιστορική στιγμή, στην ευόδοση της οποίας έπαιξε, όπως ανέφερα προηγουμένως, καθοριστικό ρόλο η Ελλάδα και είχε ανάμεσα στους εμπνευστές και τον δικό μας Γιάννο Κρανιδιώτη, η οποία αποτελεί κατά τη γνώμη μου την σημαντικότερη διπλωματική επιτυχία, τον σημαντικότερο ιστορικό σταθμό στη σύγχρονη κυπριακή ιστορία. Ερχόμενα στα σημερινά δεδομένα, με τη λύση του Κυπριακού να παραμένει υπ' αριθμών έναν προτεραιότητα της κυπριακής κυβέρνησης, ως νέα διακυβέρνηση επικεντρωνόμαστε την ίδια στιγμή σε μια στρατηγική προσέγγιση σε σχέση με την εξωτερική μας πολιτική. Από την πρώτη μέρα της ανάληψης της Προεδρίας, αλλά προηγουμένως και κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως Υπουργός Εξωτερικών, η προσπάθειά μας είναι η μετάβαση από μια μονοθεματική εξωτερική πολιτική σε μια ποικιλόμορφη πολυθεματική πολιτική, πιο εξωστρεφή και σύγχρονη, η οποία θα αξιοποιεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και την προστιθέμενη αξία της Κύπρου, με στόχο ανάμεσα σε άλλα να ενισχύσει τον γεωστρατηγικό της ρόλο, προωθώντας ένα όραμα για την περιοχή που θα εξυπηρετεί ανάμεσα σε άλλα και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια τέτοια πολυθεματική προσέγγιση, παράλληλα με τις προσπάθειες ανασύνταξης του κράτους και ενίσχυσης όλων των συνισταμένων ισχύως του, οικονομία, κοινωνική συνοχή, τομείς δικαιοσύνης, θεωρούμε ότι θα έχει και ευεργετική επίδραση στις προσπάθειές μας για επανένωση της Κύπρου. Μέσα από αυτή τη συλλογιστική καθορίστηκαν τρεις βασικοί πυλώνες στην εξωτερική μας πολιτική.
Ο πρώτος αφορά στην ενίσχυση των σχέσεών μας με χώρες της άμεσης γειτνίασής μας, της Ανατολικής Μεσογείου και της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής. Καλλιεργώντας περαιτέρω τις ιστορικά πολύ καλές μας σχέσεις με τους γείτονές μας, εργαζόμαστε μεθοδικά μαζί με την ελληνική κυβέρνηση και θέλω να χαιρετήσω την συνεισφορά του φίλου μου, του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, του Νίκου Δένδια, που δουλέψαμε μαζί όλα αυτά τα χρόνια, για την ουσιαστική εμβάθυνση των δεσμών και της συνεργασίας μας με όλα τα γειτονικά κράτη. Οι ενέργειες μας αποσκοπούν στην πραγμάτωση ενός μακροπρόθεσμου οράματος για την περιοχή, αλλά και στην άντληση ωφελημάτων για το καλό της κάθε χώρας. Γι' αυτό και οι συνέργειες αφορούν πολλούς τομείς, όπως της ασφάλειας, της ενέργειας, του εμπορίου, του τουρισμού και του πολιτισμού. Η ενίσχυση διμερών σχέσεων με αμοιβαία υποφελής δράσης, αλλά και οι πολυμερείς συνέργειες σχηματίζουν μακροπρόθεσμες συμμαχίες, άκρος υποφελής και για το εθνικό μας θέμα. Ίσως δεν υπάρχει καλύτερο παράδειγμα που να αποτυπώνει στην πράξη την εφαρμογή του πρώτου πυλώνα της εξωτερικής μας πολιτικής από τους περιφερειακούς μηχανισμούς συνεργασίας που έχουμε εγκαθιδρύσει μαζί με την Ελλάδα, με χώρες της περιοχής όπως την Αίγυπτο, το Ισραήλ, την Ιορδανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τον Λίβανο και την Παλαιστίνη. Τα ενεργειακά δεδομένα, κυρίες και κύριοι, ήταν εκείνα που λειτουργήσαν αρχικά ως ο ενοποιητικός σύνδεσμος για να φέρουν τις χώρες της περιοχής κοντά. Ωστόσο, λόγω της από κοινού αναγνώρισης των ωφελημάτων από τέτοιου είδους δράσεις, ειδικότερα στο σημερινό μεταβαλλόμενο και ρευστό διεθνές περιβάλλον με τις πολλαπλές προκλήσεις, η συνεργασία μας επεκτάθηκε πλέον σε μια σειρά άλλων τομέων, όπως η ασφάλεια, η εκπαίδευση, το περιβάλλον, η κλιματική αλλαγή και η καινοτομία. Και έχω την έντονη πεποίθηση ότι η συνεργασία που αναπτύχθηκε στην περιοχή δημιούργησε επίσης μια δυναμική που θα μπορούσε σε βάθος χρόνου να οδηγήσει στη δημιουργία ενός περιφερειακού οργανισμού για την ασφάλεια και τη συνεργασία, όταν φυσικά το επιτρέψουν οι πολιτικές συνθήκες. Στην πραγματικότητα, η περιοχή μας, η Ανατολική Μεσόγειος, η ευρύτερη Μέση Ανατολή, είναι μία από τις λίγες περιοχές ανά το παγκόσμιο όπου δεν υπάρχει ένας τέτοιος οργανισμός. Ένας οργανισμός που θα είναι ανοιχτός για συμμετοχή σε όλα τα κράτη της περιοχής, χωρίς αποκλεισμούς, ενώ η λειτουργία του θα βασίζεται σε μια θετική προσέγγιση με μόνες προϋποθέσεις τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και την προσήλωση στις σχέσεις καλής γειτονίας. Ένα πρώτο δείγμα γραφής είναι και η σύσταση του Ενεργειακού Φόρουμ στο Κάιρο με τη συμμετοχή κρατών της περιοχής και όχι μόνο. Εξέλιξη την οποία κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί λίγα χρόνια νωρίτερα. Ο δεύτερος πυλώνας της εξωτερικής μας πολιτικής αφορά στην ενεργότερη συμμετοχή της Κύπρου στα τεκτενόμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιο συγκεκριμένα σε ζητήματα που δεν άπτονται αποκλειστικά του Κυπριακού ή και των ευρωτουρκικών σχέσεων. Αποτελεί γεγονός ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την ένταξή μας, οι παρεμβάσεις μας στις Βρυξέλλες περιορίζονταν κατά κύριο λόγο σε θέματα που σχετίζονταν με το Κυπριακό και την Τουρκία. Εργαζόμαστε λοιπόν πλέον μεθοδικά για να έχουμε πιο ουσιαστική παρέμβαση στις Βρυξέλλες σε μια σειρά θεμάτων στην οποία η Κύπρος να έχει ισχυρή προστιθέμενη αξία στις συζητήσεις που γίνονται, ώστε και η ίδια να αντλεί ωφέλη και να υπερασπίζεται και να προωθεί τα συμφέροντα των πολιτών της. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα είναι η δυνατότητά μας να μεταφέρουμε την οπτική γωνία της Ανατολικής Μεσογείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να αποδείξουμε στην πράξη το ρόλο γέφυρας ανάμεσα στις Βρυξέλλες και τις χώρες της ευρύτερης περιοχής. Αυτό το διασφαλίζουμε για το καλό των πολιτών μας, αλλά και προς όφελος των γειτόνων μας, μόνο μέσα από μια ενεργή, αξιόπιστη
πολυθεματική παρέμβαση στις Βρυξέλλες και σε όλους τους βασικούς θεσμούς, πάντα φυσικά στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας. Αναδεικνύοντας μέσα σε αυτό το πλαίσιο την σημασία και την αξία της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ξεφεύγοντας από μια μονοθεματική προσέγγιση, πιστεύουμε ότι αναβαθμίζουμε την ίδια στιγμή το κύρος και τη σημασία της χώρας μας. Την ίδια στιγμή μας επιτρέπει να διεκδικούμε και ενεργότερο ρόλο και εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προσπάθειες επίλυσης του κυπριακού προβλήματος, καθώς και στο περιεχόμενο της λύσης, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Ένωση διαθέτει πολλαπλά εργαλεία, η αξιοποίηση των οποίων μπορεί να οδηγήσει σε μια αμοιβαία υποφελή κατάσταση πραγμάτων για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Δεν είναι εξάλλου τυχαίο ότι κατά τη διάρκεια της τελευταίας διαπραγματευτικής διαδικασίας για επίλυση του Κυπριακού, για πρώτη φορά στην ιστορία των διαπραγματεύσεων που ξεκίνησαν το 1976, επιτεύχθηκαν συγκλήσεις που ήταν σαφώς καλύτερες από τα όποια αποτελέσματα σε προηγούμενες διαπραγματευτικές διαδικασίες για επίλυση του Κυπριακού. Ήταν η πρώτη φορά, για παράδειγμα, που πετύχαμε να συζητήσουμε το θεμελιώδες κεφάλαιο της ασφάλειας και των εγγυήσεων. Και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαπραγματευτική διαδικασία. Ο τρίτος πυλώνας της εξωτερικής μας πολιτικής σχετίζεται με την ενίσχυση των σχέσεών μας με τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και άλλους ισχυρούς δρόντες στη διεθνή σκηνή. Όσον αφορά τα 5 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, εργαζόμαστε, ειδικότερα με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γαλλία, για την οικοδόμηση μιας πιο ουσιαστικής σχέσης και τη διεύρυνση της ημερήσιας διάταξης των συζητήσεών μας πέραν από το Κυπριακό, ενισχύοντας μια θεσμοθετημένη και συνεχώς εξελισσόμενη στρατηγική συνεργασία σε όλους τους τομείς. Μέσω αυτής της διαδικασίας αναδεικνύεται ανάμεσα σε άλλα και ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η Κύπρος σε μια περιοχή κατά γενική ομολογία ιδιαίτερη στρατηγική σημασίας και σιγά σιγά η χώρα μας, η Κύπρος, αρχίζει να εξασφαλίζει ίδια ωφέλη μέσα από αυτές τις συνεργασίες. Πέραν των προαναφερθέντων τριών πυλώνων, εργαζόμαστε και προς την κατεύθυνση αξιοποίησης εργαλείων εξωτερικής πολιτικής ήπιας ισχύος. Αυτά περιλαμβάνουν ανάμεσα σε άλλα την πολιτιστική διπλωματία, την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην εξωτερική μας πολιτική, καθώς επίσης και την οικονομική διπλωματία. Όλα αυτά δρούν ενισχυτικά στις υπόλοιπες μας δράσεις και στην επιδίωξη των πιο σημαντικών μας στόχων. Κυρίες και κύριοι, οι τρεις πυλώνες της εξωτερικής μας πολιτικής στοχεύουν, όπως προανέφερα, ανάμεσα σε άλλα στην αναβάθμιση της περιφερειακής σημασίας της Κύπρου, την περαιτέρω ενίσχυση της υπόστασής της σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και την ανάδειξή της ως ένα κράτος που μακριά από μονοθεματικές προσεγγίσεις δύναται στο μεταβαλλόμενο σημερινό διεθνές περιβάλλον να συνδράμει πάντα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της στην αντιμετώπιση των πολλαπλών προκλήσεων. Η επίτευξη αυτών των στόχων αναμφίβολα θα ενισχύσει και τις προσπάθειές μας για επίλυση του Κυπριακού που συνεχίζει να είναι η παριθμόν ένα προτεραιότητά μας. Έχω, κυρίες και κύριοι, την έντονη πεποίθηση ότι η παρούσα κατάσταση πραγμάτων στην Κύπρο δεν μπορεί να αποτελεί τη λύση του Κυπριακού. Το απαράδεκτο παράνομο status quo μέρα με τη μέρα προκαλεί νέα τετελεσμένα που δυσχεραίνουν περισσότερο τις προσπάθειες επίλυσης. Η Κύπρος εξακολουθεί τόσα χρόνια μετά να έχει χιλιάδες πρόσφυγες, εκατοντάδες αγνοούμενους και δεν πρέπει στιγμή να ξεχνάμε ότι αποτελεί το μόνο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου οι Ευρωπαίοι πολίτες, κυρίως οι Κύπροι Ευρωπαίοι πολίτες,
στερούνται των βασικών ελευθεριών τους και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που αποτελούν μάλιστα τον πυρήνα του κεκτημένου, όπως των ελευθεριών διακίνησης, εγκατάστασης, εργασίας, ιδιοκτησίας και τόσων άλλων. Ύψιστη λοιπόν προτεραιότητα και βασικότερο στόχος της διακυβέρνησής μου, φυσιολογικά και αυτονόητα, αποτελεί το σπάσιμο του αδιεξόδου και η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με στόχο την εξέβρεση συνολικής λύσης στη βάση της διζωνικής ζυκοινοτικής ομοσπονδίας με μία κυριαρχία, μία ηθαγένεια, μία διεθνή προσωπικότητα, σύμφωνα με τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, το ευρωπαϊκό κεκτημένο, καθώς και τις αρχές και τις αξίες πάνω στις οποίες εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια λύση που να καθιστά την Κύπρο ένα φυσιολογικό και λειτουργικό κράτος, χωρίς εξαρτήσεις, χωρίς τις όποιες αναχρονιστικές εγγυήσεις και χωρίς κατοχικά στρατεύματα. Με ένα συνταγματικό πλαίσιο που να επιτρέπει στο κράτος και στους πολίτες, Ελληνοκύπριους, Τουρκοκύπριους και όλους τους νόμιμα διαβιούντες, να ζουν σε συνθήκες ευημερίας, ασφάλειας, αλληλοκατανόησης και αμοιβαίου συμβιβασμού και κυρίως σε συνθήκες σεβασμού και εφαρμογής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους. Για μένα, η προσπάθεια λύσης του Κυπριακού αποτελεί μονόδρομο. Η διαίρεση της Κύπρου είναι μια ανομαλία που στερεί από τους Κυπρίους την προοπτική πραγματικής και μακροχρόνιας ευημερίας και αποτελεί πλήγμα για την εξέλιξη του διεθνούς και ευρωπαϊκού συστήματος απονομής δικαιοσύνης και εφαρμογής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η επίλυση του Κυπριακού, λοιπόν, σε μια εποχή μάλιστα που κάποιοι στρέφουν την πλάτη στην πολυμέρεια, επιλέγοντας τον απομονωτισμό, σε μια αβέβαιη περίοδο σε διεθνές επίπεδο, θα είναι μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη, όχι μόνο για την Κύπρο, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρίες και κύριοι, κλείνοντας, σας ευχαριστώ και πάλι για την ευκαιρία που μου δώσατε να μοιραστώ μαζί σας κάποιες από τις σκέψεις μου και το γενικότερο όραμά μου για την εξωτερική πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία ευελπιστώ να λειτουργήσει ενισχυτικά και στις προσπάθειες για απελευθέρωση της πατρίδας μας. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος, κύριε Πρίτανη, για την τιμητική αναγόρευση μου σήμερα. Σας ευχαριστώ από καρδιάς τόσο για την ίδια την πράξη της αναγόρευσης με την οποία διατρανώνεται η αγάπη του Ιδρύματός σας για την Κύπρο και τον λαό της, όσο και για την ευκαιρία να απευθυνθώ σε ένα τόσο αξιόλογο ακροατήριο εδώ στον Πειραιά, στην αρχή της διακυβέρνησής μου που ευελπιστώ και γι' αυτό θα δουλέψω πολύ σκληρά, να φέρει στην Κύπρο καλύτερες μέρες, ελπίδα, προοπτική και ευημερία για το σύνολο του κυπριακού λαού και ειδικότερα για τη νέα γενιά στον τόπο μας. Προσβλέπω στη συνέχιση της συμπόρευσης και της συνεργασίας μας που θα επιτρέπει τη συνύπαρξη αυτού που ο Πλάτωνας θεωρεί ιδανικό, της πολιτικής και της φιλοσοφίας προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και των πολιτών μας, που όλοι όσοι εμπλεκόμαστε στα κοινά, ταχθήκαμε να υπηρετούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φωτογράφηση του τιμόμενου με τη σύγκλιτο του Πανεπιστημίου Πειραιός. Κύριε Πρίτανη, παρακαλώ τη σύγκλιτο. Αποχώρηση της αυτού εξοχότητας του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Πρίτανη και των μελών της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιός. Κύριε Πρίτανη.